Στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας που αρχίσαμε να σας παρουσιάσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα που προέκυψε από δικές σας καταγγελίες. Στην περιοχή της Κεσαριανής και του Βύρωνα, κάτοικοι καταγγέλνουν ότι ένας άνδρας, ο οποίος έχει ένα pitbull, βγαίνει με το σκύλο, εντοπίζει γάτες, ντοπάρει, εντός αγωγικών εννοώ, δηλαδή πιέζει το σκύλο, το pitbull, ο σκύλος σκοτώνει τις γάτες και εκείνος τις βάζει σε νάιλον σακούλες και τις κρεμάει στα δέντρα. Οι άνθρωποι που κάνουν την καταγγελία, τις καταγγελίες αυτές, μας είχαν δώσει και κάποιες φωτογραφίες, τις οποίες παρουσιάσαμε όσο οφείλαμε, χωρίς να φαίνεται το πρόσωπο. Μετά την Παρασκευή, το τέλος της εκπομπής, μας τηλεφώνησε ο άνθρωπος που βλέπετε εδώ, που κάποιοι μπορεί να αναγνωρίζετε. Είναι ο κύριος Καρφής, τον οποίον μάθαμε από την συμμετοχή του σε ένα τηλεπαιχνίδι, στο MasterChef. Μας είπε λοιπόν ότι, ξέρετε, ο άνθρωπος που φαίνεται στη φωτογραφία, που είναι στη φωτογραφία, μπορεί να μην φαίνεται, αλλά που είναι στη φωτογραφία είμαι εγώ. Και θέλω να σας μιλήσω. Και θέλω να σας μιλήσω για να σας πω ότι δεν έχω κάνει αυτά για τα οποία με κατηγορούν. Ναι, εγώ είμαι στη φωτογραφία. Ναι, ίσως κάποιος κάτι είδε που μπορεί να το παρεξήγησε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είμαι εγώ που έχω κάνει αυτά που με κατηγορούν. Πάμε να τον ακούσουμε και θα τον δούμε κιόλας αμέσως. Μετά θα μας μιλήσει και ζωντανά. Για πάμε να δούμε λίγο το σκύλο τον εκτελεστή Μάρλεϊ. Αυτός είναι ο Μάρλεϊ, το pitbull που κυκλοφορεί στις γειτονιές του Βύρωνα και της Κεσαριανής και καταγγέλλεται από κατοίκους πως με την προτροπή του ιδιοκτήτη του κατασπαράζει αδέσποτες γάτες. Τι λένε για εσένα, λεβεντάκο μου. Πού είσαι τόσο κούκλος και όμορφος και χαμογελάς κιόλας. Μετά από τη θύελλα αντιδράσεων που ξέσπασε στα social media με αυτή τη φωτογραφία να ανεβαίνει για να επιστήσει την προσοχή στον κόσμο, ο ιδιοκτήτης του Pitbull που απεικονίζεται στη φωτογραφία μιλάει αποκλειστικά στο Live News και ισχυρίζεται ότι επουδενή δεν έχει προβεί σε θανατώσεις γατιών χρησιμοποιώντας τον σκύλο του ως φωνικό όπλο. Πάνω ότι σκοτώνω τις γάτες, ότι βάζω το σκύλο μου και τις σκοτώνει και χαίρομαι με αυτό, ότι τις κρεμάω στα δέντρα, είναι άδικο να την πληρώσω εγώ. Να βρούμε αυτόν που το κάνει, όλοι μαζί. Σύμφωνα με κατοίκους του Βύρωνα και της Κεσαριανής, ο 27χρονος την περασμένη εβδομάδα είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του στο πάρκο της Ανάληψης και μπροστά στα μάτια δεκάδων παιδιών και περαστικών, το pitbull κατακρεούργησε μία αδέσποτη γάτα. Ο ιδιοκτήτης του δίνει τη δική του εκδοχή. Μου πετάχτηκε μία γάτα εκεί που ήταν η θάμνη στο πάρκο. Και αυτή η κυρία που δέχτηκε επίθεση και λέει ότι είναι δική της η γάτα, με έβγαλε φωτογραφία. Την ανέβασε στο Facebook που την ανέβασε και από εκεί ξεκίνησε όλο. Με γάτες είχα 2-3 περιστατικά όπως και αυτό. Όπως όλοι μας που έχουμε μεγάλα σκυλιά και θα καταλάβουμε ότι έχουμε τέτοια περιστατικά. Είναι δεδομένο ότι είναι αυτός. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος με το σκυλί του σκότωσε τη γάτα στην Ανάληψη την Κυριακή το πρωί είναι αυτός. Οι περιγραφές των ανθρώπων που ήταν μπροστά σε περιστατικά και είδαν ένα pitbull να κατασπαράζει γάτες παρουσία του αφεντικού του δίνουν την εικόνα ενός άντρα που κρατούσε το σκύλο του με διπλό σκηνή για να αφήνει τη μία άκρη και το κατοικίδιό του να ελευθερώνεται εύκολα όταν δει μπροστά του γάτα και να επιτίθεται. Ο 27χρονος απαντάει. Κάτι άκουσα για ένα διπλό σκηνή, ότι έχω το διπλό το σκηνή, το έχω για περισσότερη ασφάλεια, γιατί είναι πολύ δυνατός και θέλω να έχω την ασφάλεια ότι δεν θα μου φύγει. Υπάρχουν άτομα τα οποία μου έχουν αποστείλει προσωπικά μηνύματα, στα οποία εξιστορούν περιστατικά, στα οποία τα ίδια τα άτομα αυτά που έχουν αποστείλει σε μένα τα προσωπικά μηνύματα, ήταν παρόντα σε περιστατικά πρωτοφανούς, βάρβαρης, στιγνής, απάνθρωπης, κακοποίησης και δολοφονίας αδέσποτων γατιών. Ο ίδιος θεωρεί πως έχει πέσει θύμα μίας πλεκτάνης και πως ο σκύλος του έχει εντοπίσει γάτες που ήταν ήδη νεκρές χωρίς να τις έχει σκοτώσει εκείνος. Όταν ξεκίνησε και πήγαινα το σκύλο μου βόλτα στο πάρκο Κεσαριανή στο σκοπευτήριο και με πήρε μια άσχημη μυρωδιά που κατάλαβα ότι ήταν κάτι ψόφιο. Και έπεσε κάτω και τριβόταν και ανάβω το φακό και βλέπω μία λιωμένη γάτα. Τραβάω το σκύλο μου, συνεχίζω τη βόλτα μου και βρίσκω κι άλλη γάτα ψόφια. Κανένας άνθρωπος δεν είναι σε τέτοιο βαθμό διεστραμμένος ώστε στα πλαίσια μιας διευρυμένης συνωμοσίας να βρεθούν δεκάδες άνθρωποι να κατηγορούν κάποιον για φρικτές, κτηνώδεις και μη συνάδουσες με την ανθρώπινη φύση συμπεριφορές.
Όσο κάτοικοι του Βύρονα και της Κεσαριανής ισχυρίζονται πως ο 27χρονος εκπαιδεύει το σκύλο του αποκλειστικά και μόνο για να σκοτώνει γάτες, ο ιδιοκτήτης του Pitbull λέει πως του έχει μάθει να συμβιώνει αρμονικά με αυτές. Με τις γάτες είναι λίγο μικρό, όταν ήταν μικρότερος ήταν λίγο πιο εξαγριωμένος. Όσο μεγαλώνει και περνάνε οι μέρες, έχει ηρεμήσει. Δηλαδή, τώρα μπορεί να περάσει η γάτα και να μην δώσει καμία σημασία. Και τον έχω εκπαιδεύσει για να ηρεμήσει. Είναι πολύ προστατευτικό σκυλί, είναι πολύ καλός με τον κόσμο, είναι πολύ φιλικός. Με κάθε ευκαιρία δήλωνε φιλόσοφος. Ακόμα και όταν πήρε μέρος πριν από ένα χρόνο σε reality μαγειρικής. Στον ελεύθερο μου χρόνο, πρώτον και κυριότερο, βγάζουμε το σκύλο βόλτα, το Μάρλεϊ βασικά βόλτα. Έχω μεγαλώσει με πολλά ζώα από μικρό παιδί, έχουν ζώα οι γονείς μου. Και τον πήρα που τον βρήκα αδέσποτο και προσπάθησα να τον... και προσπαθώ να τον εκπαιδεύω ακόμα και σήμερα. Θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο το οποίο έχει για να μπορέσει να διαφύγει από το επίκεντρο και της δημοσιότητας αλλά και των νομικών συνεπειών των πράξεών του. Στο αστυνομικό τμήμα Βύρωνα και Κεσαριανής έχουν γίνει καταγγελίες αλλά και μία μήνυση κατά αγνώστου από γυναίκα που είδε από τον μπαλκόνι της το Pitbull να τρώει τη γάτα της μπροστά στα μάτια της. Εδώ λοιπόν είναι ο κύριος Καρφής, είναι κοντά μας και τον καλησπέριζω. Γεια σας κύριε Καρφή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είπα, είναι η πισωσική ευσυγνωμία του και από τη συμμετοχή του στο MasterChef. Λοιπόν κύριε Καρφή, να το ξεκαθαρίσουμε θέλω. Ακούσαμε να λέτε ότι δεν έχετε καμία σχέση με αυτήν την υπόθεση και ότι σας κατηγορούν άδικα. Και κανένας δεν θέλει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αθώος να πληρώσει για κάτι, γιατί δεν οφείλει να πληρώσει για τίποτα που δεν ευθύνεται. Είπατε όμως ότι... Καλά, οι αθώοι την πληρώνουν συνήθως εδώ που ζούμε τώρα. Κάτι... Ναι, δεν την πληρώνουν. Έτσι υπάρχει δικαιοσύνη, γίνεται πάντα έρευνα, αλλά είπατε ότι κάτι γινόταν με το σκύλο σας και με γάτες. Τι ακριβώς εννοείτε? Εννοώ ότι εγώ τον πρώτο καιρό που είχα πάει στην Κεσαριανή και έβγαλα το βόλτα το σκύλο μου, είχα βρει ήδη πνιγμένες γάτες, σκοτωμένες. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή τα έχουμε πει πάρα πολύ, έχω κουραστεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα, εγώ θέλω να πω δύο λόγια ακόμα και από εκεί και πέρα ας γίνει ό,τι είναι να γίνει. Ναι. Η κυρία που με είδε από το μπαλκόνι με τη γάτα της στο πάρκο ανάληψης στο Βύρωνα έχει δίκιο, ήταν μπροστά, έγινε αυτό το σκηνικό, αλλά είναι το μόνο σκηνικό που έγινε στο Βύρωνα με εμένα και το σκύλο μου. Τι σκηνικό, ένα λεπτό. Τι έγινε δηλαδή? Είχα πάει βόλτα το σκύλο μου στο πάρκο και πριν μπω στο πάρκο, βασικά μόλις με το που μπήκα στο πάρκο, την ακούω να φωνάζει εσύ που πνίγεις τις γάτες με το Pitbull. Και αφαιρέθηκα και γύρισα να κοιτάξω ποιος μου μίλησε. Και γύρισε το σκυλί μου, ένα απότομο, πετάχτηκε η γάτα και την άρπαξε. Και τη σκότωσε. Και με... τη σκότωσε, ναι, και με πολύ ντροπή, όση ώρα γινόταν αυτό, το χτυπούσα τον σκύλο μου, τον φώναζα και τον είχα πιάσει από τη χανάκια μήπως την γλιτώσω τη γάτα. Γιατί δεν μου άρεσε και εμένα αυτό που γινόταν. Ναι. Πήρα τη γάτα με πολύ τρόπο. Τώρα κύριε Καρφή, δεν σας κρύβω ότι μας έχετε λίγο μπερδέψει. Δηλαδή... Τι εννοείτε σας έχω μπερδέψει? Στην αρχή μας είπατε ότι δεν έχετε καμία συμμετοχή και ότι όλα αυτά δεν είναι για σας, είναι για άλλο. Τώρα μας είπατε ότι κάποιες γάτες βρήκε ο σκύλος σας στο δρόμο, το αλλά ήταν ψόφιες. Τώρα μας λέτε ότι σκότωσε και μία. Αυτό εννοώ, ναι, μας έχετε μπερδέψει. Γιατί... Έχω ακούσει τρεις διαφορετικές εκδοχές. Αυτή η εκδοχή έγινε. Δεν μπορώ να την αρνηθώ και να δεχτώ ότι είναι να δεχτώ. Και συνέπειες και νομικά και όλα. Εσείς κύριε Ευαγγελάτε που βγήκατε και πήρατε προσωπικά μου στοιχεία, έχετε κάποια απόδειξη ότι τα έχω κάνει εγώ όλα αυτά? Εμείς κύριε Καρφή, επειδή ρωτάτε εμένα, παρουσιάσαμε τις καταγγελίες των ανθρώπων και μια φωτογραφία στην οποία δεν φαινόταν ποιος ήταν ο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι μας εντυπωσίασε όταν μας πήρατε τηλέφωνο και είπατε ότι εγώ είμαι και θέλω να σας μιλήσω. Άρα λοιπόν, ένα λεπτό, επειδή το θέτετε σε μένα. Άρα λοιπόν, εσείς βγαίνετε και μας λέτε θέλω να βγω να πω ότι δεν είμαι. Τώρα βεβαίως σας ακούω να λέτε ότι είμαι. Ότι το έκανα, αλλά έγινε μια φορά. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ένα ερώτημα. Επειδή τυχαίνει εγώ να έχω σκύλο και γάτα και να ζω με ζώα κατοικίδια από τότε που θυμάμαι τη ζωή μου και να ζω στο ίδιο σπίτι με ένα σκύλο και μια γάτα που τα πάνε μια χαρά,
Πολλά χρόνια τώρα. Πολλά. Θέλω να σας ρωτήσω. Δεν σκοτώνουν γάτες όλα τα σκυλιά που είναι στον δρόμο. Και τα σκυλιά τα δεσποζόμενα, όπως λέει και ο νόμος, όταν τα βγάζουμε, πρέπει να έχουμε ένα λουρί. Πόσες σας πήγαν όλα στραβά και ξαφνικά και εκείνη την ώρα που σας φώναξε μια γυναίκα, σας ξέφυγε το σκυλί. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δεν πήγαν όλα στραβά. Πήγε ένα στραβό. Αυτό έγινε. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Ο σκύλος μου είναι δυνατός και όπως με τράβηξε, με πήρε μαζί του. Γι' αυτό του έχω και διπλό λουρί, για να μπορώ να το χειρίζομαι και να μην μου φεύγει. Γιατί ο κόσμος όταν είναι έτσι μεγαλόσωμο το σκυλί και έρχεται προς τον κόσμο, μπορεί να το φοβούνται. Και τον έχω για να τον κρατάω. Τώρα αυτό που ήθελα να πω εγώ, ό,τι έχει να κάνει με τη φωτογραφία που είπατε, δείχνει φωτογραφία ότι δίνονται ο λίγο εγώ στο σκύλο μου να σκοτώνει γάτες ή ότι έχω κρεμάσει εγώ τις γάτες από τα δέντρα. Και όλα αυτά που έχετε πει και με εσείς την γάτα αυτή που σκοτώθηκε, που την έφαγε ο σκύλος σας. Τι την κάνατε? Ναι. Την πήρα και την πήγα στον κάτω. Τι να την έκανα, αφού ήταν κόσμος εκεί. Ο κόσμος σας είπε κάτι? Μία κοντά μου, δίπλα μου, δηλαδή πολύ κοντά μου στα 5-10 μέτρα ήταν ένα ζευγάρι. Που ήρθε και προσπάθησε να με βοηθήσει λίγο, αλλά λογικά φοβήθηκαν το σκυλί που ήταν εξαγριωμένο με τη γάτα. Εγώ προσπαθούσα το σκύλο να αφήσει τη γάτα, μήπως δεν γλιτώσω, αλλά δεν πρόλαβα. Και μετά ήρθε να σας ρωτήσω κάτι, γιατί μετά ήρθε η κυρία που ήταν στον πρώτο όροφο. Θεωρώ δεδομένο ότι για να έχετε ένα σκύλο αγαπάτε τα ζώα. Αλλά εννοείται αυτό, όταν αγαπάς τα ζώα, αγαπάς όλα τα ζώα. Αυτός ο σκύλος που έχετε, συγγνώμη που θα το πω, αλλά περιγράφεται ως δημόσιος κίνδυνος. Μου λέτε έχω ένα σκύλο, είστε ένας νέος άνθρωπος, δυνατός άνθρωπος. Και μου λέτε έχω ένα σκύλο, δεν τον κάνω καλά όταν τον βγάζω έξω, του έχω και διπλό λουρί, αλλά και από αυτό το διπλό λουρί μου φεύγει. Αναρωτιέμαι, γιατί τον έχετε τότε έτσι? Δηλαδή, να σας ρωτήσω, σκότωσε εσείς, μου λέτε, μια γάτα. Οι κάτοικοι γύρω-γύρω λένε άλλες. Μετά από λίγο καιρό μπορεί να αρπάξει κανένα παιδί. Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ? Μιλάτε ό,τι θέλετε, είναι πολύ φιλικό με τον κόσμο. Η γάτα ήρθε προς τα πάνω μας. Για αρχή, να το πάρουμε από εκεί ότι η γάτα ήρθε προς τα πάνω μας και δεν πρόλαβα να το πιάσω. Όπως έρχονται πολλές γάτες προς τα πάνω μου στην Αθήνα που δεν έχω βγάλει βόλτα. Άρα φταίει η γάτα, θέλετε να μου πείτε τώρα. Τώρα θα αρχίσω να χάνω την υπομονή. Όχι, δεν φταίει η γάτα. Φταίει και ο σκύλος μου. Εγώ δεν θέλω να δικαιολογηθώ. Θέλω να βρω μια άκρη και να βρω και αυτόν που τα κάνει αυτά. Γιατί από ό,τι βλέπετε δεν είμαι ούτε άνεντρος, ούτε ανώμαλος που είπατε, ούτε όλα αυτά. Εμείς δεν είπαμε τίποτα τέτοιο. Και με έχετε κατηγορήσει. Είπα και είναι πάγια άποψή μου ότι αν ένας άνθρωπος έχει ένα σκύλο και τον βάζει να σκοτώνει γάτες, αυτός ο άνθρωπος δεν στέκει στα καλά του. Έτσι και το όχι απλώς το είπα, το λέω και το εννοώ. Είναι επικίνδυνο. Και όταν λέω δεν στέκει στα συγκαλά του, να το εξηγήσω τι εννοώ. Εννοώ ότι είναι επικίνδυνος. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος κακοποιεί ζώο, κακοποιεί και άνθρωπο. Και ο άνθρωπος που βάζει ζώο να σκοτώσει άλλο ζώο, δεν θα με εξέπληκε καθόλου, αν σκότωνε και άνθρωπο. Δηλαδή, το ζώο, και ειδικά για όλους εμάς, και σας συμπεριλαμβάνω και εσάς, που αγαπάμε τα ζώα, είναι ψυχή, είναι άνθρωπος, είναι ψυχή και σώμα. Εσείς προσωπικά που μιλάτε για αυτό το θέμα, κύριε Ευαγγελάτε, δεν έχετε καμία απολύτως απόδειξη. Μα, δεν σας κατηγορώ για κάτι. Κύριε Καρφή, να εξηγήσω κάτι. Δεν σας κατηγορώ για τίποτα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Και δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εσείς πήρατε και είπατε, ο άνθρωπος αυτός που είναι στη φωτογραφία είμαι εγώ. Η φωτογραφία δεν σας έδειξε, δεν έδειξε το πρόσωπό σας. Αλλά θέλω να βάλουμε στην κουβέντα μας. Ένα λεπτό. Θέλω να βάλουμε στην κουβέντα μας έναν άνθρωπο που μας έχει βοηθήσει σε αυτή την έρευνα και που μας έκανε τις καταγγελίες. Κύριε Γιώργο, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Ευαγγελάτε. Θέλω να εξηγήσω εξ αρχής ότι η δουλειά μας δεν είναι ούτε να δικάζουμε, ούτε να καταδικάζουμε, ούτε να αθώνουμε, ούτε τίποτα. Είναι να κάνουμε δημοσιογραφική έρευνα και να εισφέρουμε σε πληροφορίες. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν έχετε κάποιες πληροφορίες για το ποιος είναι αυτός και αν αυτές θα τις πάτε στις αρχές για να κρίνουν εκείνες αν είναι ή δεν είναι αυτός που εσείς θα πείτε. Κύριε Ευαγγελάτε, να σας πω αρχικά ότι συμφωνώ απολύτως με τον τρόπο που πλαισιώνεται όλο το περιστατικό. Και δική μας πρόθεση δεν είναι να προβούμε σε λαϊκά δικαστήρια και στην απονομή διαδικτυακής δικαιοσύνης. Ο μόνος αρμόδιος για να αποφασίσει για κάτι τέτοιο είναι τα αρμόδια θεσμικά όργανα. Να περάσουμε όμως τώρα στην παράθεση των περιστατικών.
ενημερώθηκα από προσωπική φίλη την προπαρελθούσα Παρασκευή ότι υπάρχει ένα περιστατικό δολοφονίας κατά κρεούργησης, συγκεκριμένα αδέσποτης γάτας στην Κεσαριανή. Μου ζητήθηκε, με παρεκάλεσε η φίλη λόγω της υψηλής διάδρασης της σελίδας μου να κάνω μία ανάρτηση. Όπως και το έπραξα. Υπήρξαν αναπάντεχα πολλά άτομα τα οποία με ενημέρωναν σε προσωπικά μηνύματα για την προϊστορία του συγκεκριμένου ατόμου. Το βράδυ της ίδιας ημέρας όπου ανέβηκε η ανάρτηση, η πρώτη ανάρτηση για το τραγικό, το κτηνώδες συμβάν των Λαβών Χώρα στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, είχα προσωπικό μήνυμα από την ανεψιά της κυρίας, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτης, παρούσε στην κατακρεούργηση της γάτας, η οποία με παρακαλούσε εάν έχουμε στην κατοχή μας κάποιο φωτογραφικό υλικό το οποίο θα μπορούσαμε να το μεταφέρουμε και θα βοηθούσε ίσως την θεία της στην αναγνώριση. Για να το συντομεύσω, κύριε Γιώργο, γιατί ξέρω και το είπα και από την αρχή, έχετε κάνει πολύ εμπεριστατωμένη δουλειά. Ο άνθρωπος που μιλάμε, φίλες και φίλοι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ψάξει πάρα πολύ την ιστορία και είναι και πολύ υπεύθυνος άνθρωπος. Θέλω να πω, ούτε εν θερμό λειτουργήσε, ούτε με ελαφριά καρδιά. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γιώργο, γιατί είπαμε δεν πρέπει να κάνουμε λαϊκό δικαστήριο και δεν θα αποφύγω τον πειρασμό της ερώτησης, το λέω ευθέως. Αν είναι ο άνθρωπος που μιλάμε, εκείνος που εννοείται. Αυτό θα το πείτε στα δικαστήρια, γιατί αλλιώς θα κάναμε την εκπομπή δικαστήριο, αυτό που λέμε ότι δεν κάνουμε. Αλλά θέλω να ρωτήσω, έχετε στοιχεία για περισσότερες της μιας περιπτώσης του όποιου ανθρώπου έχει κάνει αυτό με το σκυλί και τις γάτες, για περισσότερες της μιας περιπτώσης? Θα σας πω λοιπόν το εξής. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι αποδεδειγμένα το άτομο το οποίο σήμερα φιλοξενείται στην εκπομπή είναι το άτομο στο οποίο αποδίδονται δύο φρικτές δολοφονίες γατιών, αδέσποτων γατιών, την μία στις 21 Τρίτου στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, όπου υπήρχε αυτόπτης μάρτης κυρία η οποία φρόντιζε με την ανεψιά της την γατούλα αυτή, η οποία η κυρία έχει καταθέσει μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Κεσαριανής. Ενδεικτικό δε της αμετανοησίας του δράστη και της διαστροφής του χαρακτήρα του αποτελεί το γεγονός ότι δύο ημέρες μετά το πρώτο συμβάν στο οποίο αναφέρθηκα, την Κυριακή 23 Τετάρτου, στο πάρκο αναλήψεως του Βύρωνα, και ενώ διεξήγεται στο πάρκο παιδικό πάρτι παρουσία δεκάδων μικρών παιδιών και των κηδεμόνων τους, εισήλθε στο πάρκο όπου και είχαμε νέο περιστατικό πρωτοφανούς κατασπάραξης γατούλας, την οποία ακολούθως έβαλε σε σακούλα, πέταξε στον κάδο σκουπιδιών. Βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι τα άτομα τα οποία κατέστησαν αυτόπτες μάρτυρες, παιδάκια και γονείς αυτού του περιστατικού, ήταν όλοι σε κατάσταση ακραίου τρόμου, πανικού, υπήρξαν ουρλιαχτά, φωνές, κλάματα. Τον ακολούθησε ζευγάρι παρισταμένων όπου και τον φωτογράφησε. Μάλιστα να σας πω, επειδή βλέπω ότι είναι επιλύσμων, ότι τους απείλησε κιόλας. Αυτά βέβαια είναι καταγεγραμμένα από την πλευρά της κυρίας η οποία τον ακολούθησε με το σύζυγό της και τον φωτογράφησε. Μάλιστα είναι η γνωστή φωτογραφία που τον δείχνει με την πλάτη να αποχωρεί από το πάρκο της ανάληψης αφού πρώτα η γάτα το, το σκυλί του έχει κατακρεουργήσει τη γάτα. Όχι, γιατί νομίζω ότι να ακούσουμε τον ίδιο αν θέλει κάτι να απαντήσει και μετά η υπόθεση πια θα πάει δικαστικά. Δε, το καταλαβαίνω. Όχι, το βλέπουμε κύριε Βαγγελάτε, επιτρέψτε μου, γιατί είναι ένα στοιχείο θεμελιώδες και ουσιώδες. Με ρωτήσατε κάτι. Έχω λοιπόν καταγγελίες ατόμων τα οποία τον γνωρίζουν, τα οποία μου αναφέρουν αντίστοιχα περιστατικά σε όσες περιοχές έχει βρεθεί. Ενδεικτικά όλων αυτών θα σας πω το εξής. Υπάρχει κοπέλα, της οποίας υπάρχει το όνομα, όπου αναφέρει ότι είναι επιστήσια φίλη με πρώην δεσμό του, που και τα τρία αυτά άτομα
ο νεαρός ο οποίος κατηγορείται. Ναι, μην μας πείτε πολλές λεπτομέρειες, γιατί είπαμε πρέπει να αποφύγουμε το να το κάνουμε δικαστήριο. Υπάρχουν πάντως, καταλαβαίνω, μαρτυρίες για περισσότερα περιστατικά. Δεκάδες, κύριε Ευαγγελάτε, σε όσες περιοχές έχει παραστεί. Δεκάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καρφή, θέλετε να απαντήσετε κάτι, γιατί. Έχω πάει, για πείτε μου λίγο. Όχι, όχι. Αυτό τώρα αυτό ξεπερνάει τα δικά μας όρια. Σας το ξαναλέω. Επειδή κάνει μια συγκεκριμένη καταγγελία, θα σταθώ, κύριε Καρφή, σε αυτό που είπε, ότι απειλήσατε κάποιους ανθρώπους. Εκεί ήταν ένα παιδικό πάρτι. Έγιναν αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ το μόνο που μπορώ να δεχτώ είναι σε αυτό το πάρκο που έγινε το παιδικό πάρτι. Νομίζω ότι δεν με κατάλαβαν πολύ, γιατί ήταν πολύ μακριά το παιδικό πάρτι. Δεν κατάλαβαν τα παιδιά, δηλαδή αυτά που λέει κλάματα και τέτοια δεν τα άκουσα καν εγώ. Μάλιστα. Είναι ψέματα. Εγώ θα δεχτώ ότι σκότωσε ο σκύλος μου αυτή τη γάτα. Τα υπόλοιπα που λέει δεκάδες γάτες και περαιτέρω δεν τα ακούω καθόλου. Λοιπόν, εγώ θα μείνω στο... Να ρωτήσω ένα τελευταίο, κύριε Καρφή, γιατί πια το λόγο έχει η δικαιοσύνη, είναι προφανές. Επειδή έχει πάει ήδη η υπόθεση, έχουμε μηνύσεις. Ένα τελευταίο που μας το ρωτούν και πάρα πολλοί που τηλεφωνούν. Αν ο σκύλος σας έχει αυτή την επιθετική συμπεριφορά, γιατί δεν του βάζετε φήμωτρο όταν τον βγάζετε έξω? Δεν έχει καμία επιθετική συμπεριφορά. Ο σκύλος μου έγινε αυτό με τη γάτα εκεί. Μάλιστα. Και δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Μάλιστα. Εάν τα υπόλοιπα είναι αλήθεια, θέλω να μου στείλουν στοιχεία, να τα δω. Γιατί δεν βγάζουν στοιχεία. Φαντάζομαι ότι η υπόθεση πια θα πάει στη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Καρφή και τον άνθρωπο, τον κύριο Γιώργο. Θέλω να το πω ξανά. Πολύ εμπεριστατωμένη δουλειά, μεγάλη έρευνα. Την ευαισθησία μας στο θέμα των ζώων τη γνωρίζετε και θα επιμείνουμε σε αυτήν. Είναι ζήτημα ανθρωπισμού. Ανθρωπιάς το πώς φερόμαστε στα ζώα. Και για να κλείσουμε τον κύκλο, θέλω να δούμε μια εικόνα. Η Άσπα Μπαλέτα θα είναι κοντά μας, θα μας τη δείξει. Λοιπόν, είναι αυτή η ανατριχιαστική εικόνα από την Τζιά. Πες μας, Άσπα, τι βλέπουμε, Νίκο, και τι έγινε με αυτό. Το Σάββατο εντόπισαν τουρίστες το συγκεκριμένο άλογο να έχει πέσει σε μία πλαγιά. Το άλογο αυτό βρισκόταν στη Τζιά, ήταν δεμένο στο δέντρο της ελιάς και ήταν δεμένα, όπως βλέπουμε, και τα πόδια του σε κόμπο. Το αλογάκι στην προσπάθειά του να βρει νερό έπεσε κάτω και έτσι κρεμάστηκε. Οι τουρίστες το βρήκανε σε τραγική κατάσταση και μάλιστα σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών, πήγε μια γυναίκα εκεί πέρα, έλυσε το άλογο και το κλώτσισε για να σηκωθεί. Τώρα έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του και αναμένουμε να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Ευχαριστώ, Άσπα. Θυμίζω ότι είναι πια βαρύτατο αδίκημα. Υπάρχει το περιστατικό της Σίδερας με εκείνον που πέταξε τη γάτα από το εστιατόριο. Έχει φάει και 15 χιλιάρικα πρόστιμο. Έτσι, είχε και τη μαγιά να πει: εγώ την πέταξα όταν πήγαν και του πάνε. Γιατί έτρωγε σε μια ταβέρνα στην Ίδρα. Πήγε μια γάτα, την πήρε και την πέταξε από τον μπαλκόνι κάτω. Και γέμισε τόπο αίματα και πήγαν να διαμαρτυρηθούν οι άνθρωποι και τους είπαν: εγώ το έκανα. 15.000 ήταν η καμπάνα, τα υπόλοιπα θα τα βρει η δικαιοσύνη. Εδώ είναι εικόνα από την Ίδρα και τη γάτα. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας, τον είπαμε πολύ λίγες φορές σήμερα, είναι μεγάλο.